Κρήτη και Κίνα ενών δυνάμεις στον κέριο τομέα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης κινδύνων με επιστήμονες και ερευνητές να ανταλλάσσουν γνώσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Και όλα αυτά στο πλαίσιο συνάντησης στο ΕΛΜΕΠΑ, παρουσία Βρετανικών αρχών, εκπροσώπων της περιφέρειας Κρήτης και κινέζικης αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Υφυπουργό του Υπουργείου Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Κίνας. Νομίζω ότι έχουμε να επικεντρωθούμε στην πρόληψη, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αν είναι αυτό δυνατό, και από εκεί και μετά στο σχεδιασμό. Αυτό που διαπιστώσαμε μέχρι τώρα στις συζητήσεις που έχουμε κάνει είναι ότι υπάρχει μια παρόμοια οργάνωση τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε επίπεδο πανεπιστημίων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και συνάντηση, η οποία θα προσδώσει έξτρα εφόδια στην πολιτική προστασία της Κρήτης. Η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν εθνικότητα. Οπότε από κοινού πρέπει, όπως συμφωνήσαμε, να συμβάλλουμε και στο σχεδιασμό και στην αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις υπογραφής για δύο μνημόνια συνεργασίας, το πρώτο μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ και του Πανεπιστημίου Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Κίνας και το δεύτερο μεταξύ του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το αντίστοιχο Ινστιτούτο του Υπουργείου Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Κίνας. Όπου θα μπορεί να μεταφέρει στοιχεία τεχνογνωσίας και πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην περιφέρεια Κρήτης για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις φυσικές καταστροφές με έμφαση στο σεισμικό κίνδυνο. Θα έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα των δορυφόρων που έχουν τεθεί σε τροχιά από το Κινέζικο Υπουργείο Διαχείρισης Κρίσεων. Και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την προσπάθεια, την δουλειά και την αναγνώριση που έχει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη χώρα μας αλλά και στο διεθνή χώρο. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενώ στο μικροσκόπιο των ειδικών μπήκαν και οι νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, έχουμε εφαρμόσει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την περίπτωση των σεισμών που προηγήθηκαν στο Αρκαλοχώρι και τα συμπεράσματα αλλάζουν την εικόνα που είχαμε τελείως. Αντί για να έχουμε 200 προσεισμούς, είχαμε περίπου 3.800 προσεισμούς και αυτή η εικόνα θα μας επέτρεπε, αν είχαμε τη δυνατότητα τότε, να μπορέσουμε να κάνουμε ασφαλέστερες εκτιμήσεις για κάτι που έρχεται. Είναι η αρχή μιας συνεργασίας, μιας επικοδομητικής συνεργασίας, η οποία θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια προς όφελος των κριτικών και των Ελλήνων σε συνεργασία με την Κίνα.